δυστυχώς συνέβη και αυτό. Μία γυναίκα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, 41 ετών, άλλοι λένε ότι είναι 52 ετών, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, είναι περίπου σε αυτές τις ηλικίες. Έδωσε χτες βράδυ, χτες τα μεσάνυχτα, τέλος στη ζωή της, αυτοκτονοποιώντας από τον τρίτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Τώρα, η υπόθεση αυτή όμως έχει αρκετό ψωμί. Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας, η ίδια γυναίκα πήγε σε μια παραλία στο Παλιό, σε μια απόκρημνη παραλία, και βούτυξε στη θάλασσα, κάτι που προκάλεσε το ενδιαφέρον μιας γειτόνισσας εκεί στην περιοχή, η οποία και κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Όταν την περισυνέλεξαν την γυναίκα, η ίδια της είπε πως ήθελε να αυτοκτονήσει διότι είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό. Μεταφέρθηκε λοιπόν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στην κλινική COVID του νοσοκομείου και από εκεί αυτοκτόνησε χτες τα μεσάνυχτα, χτες προς σήμερα τα μεσάνυχτα. Για αρκετή ώρα την ψάχνανε και δεν την βρίσκανε. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι την ψάχνανε ακόμη και στον οικισμό του Παλιού, όπου είχε βρεθεί και τη Δευτέρα. Ωστόσο, λίγο αργότερα βρέθηκε η σωρός της άτυχης γυναικός. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο έχει συγκλονίσει εδώ την κοινή γνώμη και την έχει συγκλονίσει όχι μόνο αυτή καθ' αυτή η αυτοκτονία, όσο το ότι μιλάμε για ένα περιστατικό μιας γυναίκας η οποία δήλωνε πως έχει βρεθεί θετική στον κορονοϊό, μένει να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα τα οριστικά από το νοσοκομείο, καθότι υπήρξε αποτέλεσμα θετικό από ιδιωτικό εργαστήριο. Και καταλαβαίνεις πλέον ότι ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος. Φαίνεται αυτό. Φαίνεται και στα πρόσωπα των ανθρώπων, φαίνεται και στα σχόλια των συμπολιτών, στα social media, ότι ο κόσμος είναι και τρομοκρατημένος και αγανακτισμένος με αυτήν την εικόνα που επικρατεί. Οπότε καταλαβαίνεις, Θανάση, ότι όσοι άνθρωποι έχουν επισφαλή ψυχική υγεία, μπορείς να καταλάβεις πόσο πολλοί μπορούν να επηρεαστούν από μια τέτοια είδηση.